Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε, σήμερα μιλάμε για την ταινία Captain Marvel, σε σκηνοθεσία Anna Bondent και Ryan Fleck, με του Μπρι Λάρσον, Σάμιουελ L. Τζάξον, Μπεν Μέντελσον, Τζουν Λό, Ανέτ Μένιν, Λασάννα Λίντ και Κλάρκ Γκρεγ. Η VIRS, μια εξωγήινη ειδική πράκτορα τη αυτοκρατορία των ΚΡΙ, βρίσκεται παγιδευμένη στη γη κατά τη διάρκεια μια αποστολή που πηγαίνει στραβά. Με τη βοήθεια του πράκτορα Νίκ Φιούρι θα προσπαθήσει να ανακαλύψει την αλήθεια για το πώ βρέθηκε να ζει με του ΚΡΙ και το πώ απέκτησε τι υπερδυνάμεes το σενάριο είναι ο ορισμός του τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή, ακολουθείτε η συνταγή μηχανικά από την αρχή μέχρι το τέλο και δεν γίνεται τίποτε παραπάνω. Και προσωπικά, μόνο όταν μπήκε στην προβλεψιμότητα τη τρίτη πράξη που ήταν η τρίτη πράξη τη Marvel, η ίδια που έχει δει 27 φορέ μέχρι στιγμή, άρχισα να ενδιαφέρομαι. Διότι μέχρι τότε δυστυχώ απλώ βαριόμουν και έβλεπα στοιχεία από άλλα κόμικ και ταινίε να έχουν μπει στο Blender με τον πιο άχρωμο και ανούσιο τρόπο από το Green Lantern, το Superman, τη Phoenix, θα τη δούμε και αυτή σύντομα να δούμε πώς θα γίνει και αυτό, και από το Men in Black, το Independence Day ένα σωρό πηγέ με τον πιο βαρετό τρόπο που θα μπορούσε να έχουν γίνει. Το σενάριο είναι τα φόπαλακα τη ταινία ξεκάθαρα. Διότι προσπαθεί να κάνει τέσσερα πράγματα και δεν τα κάνει οργανικά, δεν τα μπλέκει μαζί. Ήδη τα τέσσερα πράγματα είναι πολλά. Είναι διαστημικό έπο, είναι λίγο μπάντικαπ ταινία, είναι λίγο ψάρε έξω από τα νερά και είναι λίγο έχω πάθει αμνησία και δεν ξέρω ποια είμαι. Αυτά είναι όλα από μόνα του ενδιαφέρουσε ιδέε. Μεμονωμένε να στηρίξουν και μια τετραλογία, μην σα πω, έστω και με αυτό το χαρακτήρα, αλλά δεν τις δέσαν ποτέ οργανικά. Εναλλασσόταν το ένα είδο με το άλλο και τίποτα. Εντάξει, για τα μηνύματα τη ταινία δεν θέλω να πω. Φαίνεται η Marvel να νομίζει ότι θα κάνει marketing με φτηνό social justice warrior pop ακτιβισμό. Δεν θα πω κάτι. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι το Social Justice Warrior και η πολιτική ορθότητα ήταν πιο πολύ στο marketing τη ταινία που ήταν πολύ επιθετικό παρά στην για την ταινία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι μηνύματα είχε να περάσει η ταινία. Ότι οι άνθρωποι είναι καλύτεροι από του εξωγήνου. Το wow. μήνυμα τη ταινία ήταν ξεκάθαρα ρατσιστικό. Ενδυνάμωση. Ταυτότητα, δεν είμαι σίγουρο τι πήγε να κάνει δηλαδή. Οκ, okay. και τα δύο είναι κλεισέ να τα θίξει σε μια υπερηρωική ταινία, αλλά αν το κάνει με έναν απλό, μεστό τρόπο ρε παιδί μου, θα ήταν μια χαρά. Ανταυτού δεν το πήγαινε κάπου συγκεκριμένα και δεν μπορούσα να νιώσω κάτι για του χαρακτήρε ώστε να πάω σε δεύτερο επίπεδο και να επενδύσω σε κάποιο μήνυμα για να μην κράζω μόνο τον Ζακ Σνάιντερ. Άμα είναι. Να έχετε ρηχότητα, αγκαλιάστε την πληρώ να γουστάρουμε. Αν είναι όμω να μου βάζετε θεματικέ μέσα και μηνύματα, πρέπει να τα υποστηρίξετε. Η ταινία δυστυχώ δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ζάξι, αγαπάμε. Αν ήταν τα μηνύματα τη ταινία μπροστά στα Ράτα και Αντρίκια, θα. Έλεγα, οκ, okay, δεν πάω να τη δω. Καληνύχτα σα. Αφορά κάποιον άλλον και θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν ξέρω πού αρχίζει το μάρκετινγκ και πού τελειώνει η ταινία. Διότι το μάρκετινγκ και η ταινία ψιλο είναι ένα. Και όλα είναι μια φτηνή εκμετάλλευση και με χαλάει αυτό που. Ξέρει έχει γίνει όλο ένα marketing, ας πούμε. Θέλω να θίξω κάτι πολύ συγκεκριμένο που μου βγάλε μάτι για να φτάσω σε σημείο να το θίξω και αυτό ήταν το χιούμορ της ταινία. Α, η ταστή από μόνα τους μια χαρά ήταν, δηλαδή και εγώ έπιαζα τον <σοπον> εαυτό <σοπον> μου να γέλα. <σοπον> όχι όλα, όχι όλα. Όχι όλα, εντάξει, αλλά βλακίτσε ήταν γέλαγα ρε παιδί μου, αλλά ήταν βαλμένο σε σημεία που γαμούσαν το ίδιο του το συνέστημα, το ίδιο του το δράμα. Και μετά περιμέναν εγώ να νιώσω κάτι στις στιγμές που προφανώ πάνε να σε κάνουν να νιώσει κάτι. Για να καταλάβετε τι εννοώ, υπάρχει ένας χαρακτήρας χωρίς να πω που τον έχουμε δει και σε άλλες ταινίες της Marvel, παίζει εδώ πέρα και αποκτά Κάτι που είναι χαρακτηριστικό δικό του, ρε παιδί μου. Και το παίζουν τελείω για κομμωδία. Το παίζουν για κομμωδία και σε άλλε ταινίε Marvel δεν έχει υπονοηθεί ότι έγινε αυτό το πράγμα κομικά. Και το έχουν εξεμπουρδελέψει πάρα πολύ. Τι να πω, συγχαρητήρια. Υπάρχει θέμα πρωταγωνίστρια, διότι τη Larson τη βρήκα άχρωμη στα καλύτερά τη και ανυπόφορη στα χειρότερά τη. Ομολογώ ότι την έχω ξαναδεί μόνο ω γκόμενα του Άμπεντ στο community, δεν την έχω δει κάπου αλλού. Και είπα για την Rose στο The Last Jedi ότι μου την έσπαξε επειδή εφόσον την έγραψαν έτσι όπως την έγραψαν θα ήθελα να την έχουν κάνει να μασουλάει ταμπάκο και να μην την έχουν κάνει κοριτσόπουλο που ταυτόχρονα είναι και πολύ σκληρό αντράκι και εδώ πέρα δυστυχώς η τύπησα παίζει κανονικά το σκληρό αντράκι δηλαδή περπατάει έτσι Σε τι, τσ, δηλαδή, κάποιο έπρεπε να την προστατέψει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να, να την έχει να το κάνει αυτό. Και δεν μπορεί να δουλέψει το ότι ναι, είμαι τόσο πολύ άντρα κλασ και ξέρω εγώ, δέρνο και γαμάω Αλλά ταυτόχρονα είμαι το χαριτωμένο Αμερικανόπουλο που θα ταυτιστεί το μέσο teenage Αμερικανάκι, α πούμε. Δεν μπορεί να δουλέψει ποτέ αυτή η ισορροπία και πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν. Α πέρνανε τον ντρι Έλμπα, ο οποίο είναι το απόλυτο νέο πασπαρτού του Χόλιγουντ. Και πραγματικά, αν μπορώ να πιστεύω. Πιστέψω για κάποιον ότι μπορεί να κουτουλήσει έναν εξωγήινο στόλο, μπορώ να το πιστέψω για τον ντρι Έλμπα και νομίζω ότι θα μπορούσε να πουλήσει και τη χαριτομενιά. Νομίζω πιάσαμε πάτο στου πρωταγωνιστέ τη Marvel. Ήθελε τον ντρι Έλμπα να παίξει την Captain Marvel. Ναι, νομίζω υπάρχει ο Captain Marvel ούτω ή άλλω. Θα μπορούσε να το. Ο κάνει. Captain Marvel είναι DC, μαλάκα. Ναι, υπάρχει ο Captain Marvel και στη Marvel. Ναι, υπάρχει, υπάρχει πάτε, ο Captain υπάρχει. Marvel, αλλά νομίζω έχουν Captain τσακωθεί Marvel. και τώρα δεν μπορούν να τον μπουν στην DC Captain Marvel και πρέπει να τον λύνουν. Σαζάμ, σαζάμ, σαζάμ. Ειλικρινά, η Μπρι Λάρσον την έχω δει σε διάφορα πράγματα, μου αρέσει αρκετά. Την έχω δει στο room, όχι το the room, το room, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το ρίξω 100% στο σενάριο και στου σκηνοθέτε. Ή τέλο πάντων στον Φάγκη και στη Marvel, δεν γίνεται αυτή η ερμηνεία να πέρασε και να θεωρείται το νέο πρόσωπο τη Marvel. Θα πω ότι στι χαριτωμένε στιγμέ τη τη βρήκα συμπαθή. Στι όχι χαριτωμένε στιγμέ τη βαριόμουν. Δυστυχώ την αφήσα να είναι χαριτωμένη ελάχιστα. Το λέω, το λέω αυτό το χαριτωμένη, όχι το κοριτσάκι χαριτωμένη, γιατί υπήρχαν σημεία στα οποία είχε μια άγρια χαρά ο χαρακτήρα. Και αυτό είναι πιστό στο χαρακτήρα των κόμιξ που από ,τι κατάλαβα λίγο τσοκλανάκι. Με έπιθε η Μπρι Λάρσον ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν την αφήσαν να το κάνει. Δηλαδή προτίμησαν να βγάλουν το αντρουά, αυτό που είπε ότι περπατάω και σα γαμάω, παρά την άγρια χαρά του να δέρνει σκράλ ή οτιδήποτε α πούμε για να βγει κάτι ξεχωριστό. Ανταυτού την κάναν σαν την T FX από το Terminator 3. Έναν βαρετό Terminator και δεν τη πάει. Είναι κρίμα γιατί πραγματικά έχω καλή πίστη προ την Μπριλάρσον και θεωρώ ότι ίσω το endgame να φανεί αυτό. ίσω εκεί υπό του Ρούσο να φανεί αυτή η πίστη που έχω. Αλλιώ πάμε για φάση 4. Με Black Panther και Captain Marvel. Ο Sam Jackson είναι μια ευχάριστη παρουσία στην ταινία. Βασικά η πιο ευχάριστη παρουσία στην ταινία. Το οποίο είναι και λογικό διότι είναι γραμμένο να είναι το βασικό comic relief τη ταινία. Είναι όμω ένα buddy movie και δεν έχει επαφή με την άλλη. Δηλαδή έχουν κάποιε αστείε στιγμέ και έχουν κάποια αστεία παραδόση. Αλλά δεν νιώθω κάποιο δέσιμο και έχει ένα buddy movie που ένα παίζει μόνο του. Και δεν φταίει αυτό. Ε, ο Samuel Jackson δεν θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει το comic relief τη ταινία. Ε, αν και το παίζει τέλεια. Βασικά είναι ο Samuel Gamino Jackson. Φυσικά και είμαι μαζί του, φυσικά και είναι το καλύτερο πράγμα στην ταινία. Απλώ δεν μπορώ να δω τον Nick Fury αυτόν να πηγαίνει στον Nick Fury του After Credit του πρώτου Iron Man ή του Iron Man 2 και. Θέτρο φίλε, ναι. Ο Μπεν Μέντελσον είναι απολαυστικότατο όπω πάντα, αλλά εδώ πέρα στα πλαίσια του ότι όλα είναι συλλογιαδικαστικά, δεν βάζει και πολύ ψυχή, δεν κρύβει ιδιαίτερω ούτε την Αυστραλιανή προφορά ούτε ω εξωγήινο ούτε ω γήινο, γιατί δεν υποτίθεται ότι είναι από την Αυστραλία ο χαρακτήρα του τέλο πάντων. Και πάλι όμω ο Μπεν Μέντελσον, χωρί να προσπαθεί ιδιαίτερο, είναι το καλύτερο στοιχείο τη ταινία και γαμάει. Ο Μπεν Μέντελσον είναι λατρεία μου, ό,τι και αν έχει κάνει λάμπη σε αυτό που έχει κάνει, ακόμα και αν καταραίει τριγύρω του, κι όμω εδώ έχει θέμα. Την Αυστραλέζικη προφορά την έχει κρατήσει 100% σαν σκράλ, ε, και αυτό νομίζω είναι η συνειδητή επιλογή, και καλά κάνανε, διότι συνήθω οι κακοί στι ταινίε, είτε είναι εξωγήινοι είτε όχι, είναι Άγγλοι. Ναι. Οπότε εδώ φτιάξα ένα περίεργο πράγμα, το οποίο θα πω καλή την πίστη ότι δεν είναι και με την πλοκή λίγο. Ε, ο Ρόναν δεν είναι Άγγλο. Ο Ρόναν είναι Άγγλο, ναι, ακριβώ. Και το κάνανε ρε, παιδί μου, και είναι Αυστραλέζο και Είναι ένα Αυστραλό που, από ότι, από ό,τι μίλησα με δύο φίλου που έχουν δει την ταινία, είναι σαν ένα νορμάλ Αυστραλό καθημερινό. Οπότε δεν δουλεύει καθόλου να το πάρει στα σοβαρά, αλλά επειδή δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά αυτή την ταινία, μου άρεσε ο Μπεν Μέντελσον. Αλλά είναι ένα πολύ άριστο δείγμα για να μιλήσω εδώ πέρα για το κακό χιούμορ τη ταινία. Του έχουν γράψει τι μισέ ατάκε να χρησιμοποιεί αργό τη γη. Πράγματα που δεν τα ξέρει ένα εξωγήινο. Και υπάρχουν κι άλλε φορέ που απλά του λένε μια λέξη και λέει Τι είναι αυτή η λέξη, Τι σημαίνει αυτή η λέξη. Αυτό δεν μπορεί να πέρασε. Δεν γίνεται να πέρασε χωρί ο Φάιγκι να ξέρει κάτι γάματο. Είναι κρίμα. Αλλά ο Μπεν Μέντελσον σώζει στο ίσα ίσα την πάρτι του, το οποίο λέει πολλά. Ο Τζουντ είναι ανύπαρκτο. Και το σενάριο δυστυχώ τον αντιμετωπίζει ω ανύπαρκτο από την αρχή ω το τέλο, χωρί να προσπαθήσει καν να του δώσει την αξιοπρέπεια του τίμιου πολεμιστή που βρέθηκε με τη λάθο πλευρά να πολεμάει, που θα μπορούσε να το κάνει και υπήρχε στο σενάριο, αλλά δεν κάνουν τον κόπο ούτε αυτό να του το δώσουν. Είναι ένα ρόλο για κασκαντέρ που λέει πέντε ατάκε τύπου Ray Park στο επεισόδιο 1 και πήρανε τον Τζουντ Λόγια Μπουγιο. Ωστόσο θέλω να αναφέρω την Λασάνα Λίντ, η οποία παίζει την Μαρία Ράμπο, η οποία είναι παλιά φίλη και συνάδελφο τη Κάρολ είναι ο χαρακτήρα ο οποίο εμφανίζεται μετά τη μέση τη ταινία και είναι εκεί πέρα για να εξανθρωπήσει και να δώσει κάποιο βάθο στην αναζήτηση τη ε, Danvers για το ποια είναι. Φυσικά είναι πάρα πολύ αργά. Φυσικά είναι, είναι αφάνταστα άχαρο ρόλο. Ε, δεν, δεν, μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα που γίνεται. Αλλά η Λίντ κάνει τόσο φιλότιμη προσπάθεια. Παίζει τόσο πολύ τον κόλλο τη. Πραγματικά δεν μπορώ να μην την αναφέρω διότι η τύπησα ήταν το πιο φιλότιμο πράγμα σε αυτή την ταινία από πλευρά ερμηνιών. Οπότε μπράβο τη. Στη φωτογραφία η ταινία είναι υποφωτισμένη. Πολλά πράγματα τα βλέπει μέσα σε μια μαύρη θολούρα που ίσα ίσα φαίνονται και το σόλο ήταν ε, υποφωτισμένο, αλλά δούλευε. Εδώ είναι το υποφωτισμένο, το ψηφιακό που δεν δουλεύει καθόλου. Στην ταινία υπήρξε μόνο μία σκηνή που ένιωσα ότι τη γύρισαν άνθρωποι. Και ήταν μία σκηνή αφού μαθαίνει η Ντάνβερ τι παίζει με την ταυτότητά τη. Και πραγματικά λέω, Α, δηλαδή μου σκάσε τόσο πολύ έντονα στο μάτι που λέω, Κοίτα να δει, Μα το, το γύρισε άνθρωπο αυτό και όχι εργοστασιακή μονάδα, ξέρω εγώ. Και δυστυχώ η δράση δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο επίση. Και τα ψηφιακά εφέ δεν τα βρήκα και πολύ σόη, διότι α πούμε στον απίθανο Hulk, μπορεί να πει ότι υπήρχε πρόβλημα rendering, μπορεί να πει ότι υπήρχε πρόβλημα ε, συνδυασμού ψηφιακού και αληθινού κόσμου, αλλά εδώ πολλά πράγματα δεν στέκανε από τη σύλληψή του. Δηλαδή, δείτε τι μεταμορφώσει των Skrull. Θεωρώ ότι είναι απλά κακοφτιαγμένε. Ναι, είναι επειδή το, όλο το budget έπεσε στην ψηφιακή απογείρανση του Samuel Jackson. Ο Samuel Jackson πραγματικά είναι λε και τον απήγαγαν από το 1998 και τον φέραν εδώ. Είναι αψεγάδιαστο. Μιλάμε, υπήρξε μισό καρέ που να πα, α ψηφιακή απογύρανση. Κάποια στιγμή το ξέχνε. Το ξέχασα. το ξέχασα, έβλεπα μια τελειότητα μπροστά μου. Είναι λε και όλε οι προηγούμενε ψηφιακέ απογειράνσει γίνανε για αυτήν. Και το λέω αυτό διότι ο Σέμιλ Τζάξον δεν είναι καμέο. Mm. Όπω α πούμε ο Μάικλ Ντάγκλα ο νεαρό στα Antman ή Fiefer, η Μισελ Φάιφερ η νεαρή στο Antman 2. Είναι β' ρόλο και πραγματικά τον έχουν μέσα στο φω. Ε, στη λιακάδα δεν, δεν τον κρύβουνε. Ε, μπράβο του. Λιγότερο πετυχημένο ήταν ο Κλάρ Γκρέγκο ε, Κόλσον που όμω δεν παίζει τόσο πολύ στην ταινία. Οπότε εντάξει, αλλά και ο Κρέγκ δεν έχει γεράσει τόσο πολύ ρεγάμο. Τον μπορούσε να του βάλει μια περούκα και να, να το στρώσουν το πράγμα. Εντάξει, βοηθάει ότι είναι μαύρος ο Τζάκσον και έχει διατηρήσει το δέρμα έτσι πιο πιο τέλειο στα 70 του πόσο χρόνο είναι. Όπω λέει και η λαϊκή ρίση, Black, Black Don't, don't crack". crack. Επειδή έχει γίνει ένα σούσουρο στο Ιντερνετ, θέλω να πω το εξή. Ε, η γνώμη μου είναι η γνώμη μου πάνω στην ταινία. Όχι, δεν, δεν αντικατοπτρίζει τα κοινωνικοπολιτικά μου θέματα. Με γεια και χαρά να υπάρχει γυναίκα πρωταγωνίστρια γαμό. Αλλά θέλω να δουλέψει το πράγμα. Θέλω να δουλέψει η ταινία. Η ταινία δεν μου δούλεψε. Είναι μέσα στι τρει χειρότερε ταινίε τη Marvel για μένα. Μπορεί και η χειρότερη, αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή για να το σκεφτώ πραγματικά και διεξοδικά. Η Marvel Γαμάει στα Ιστερεγs, αλλά όταν έρχεται η ώρα να ασχοληθεί με την πραγματική ιστορία και το δράμα που θέλει να με κάνει να νιώσω κάτι, ε, δεν τα πάει και τόσο καλά. Θέλω να πω ότι βγάζει νόημα. Σχεδόν κάθε ταινία τη, δηλαδή φροντίζουν να είναι όντω οι ταινίε τη να, να μπαλώνουν όσε περισσότερε τρύπε γίνεται, αλλά συναισθηματικά δεν πολλοί ασχολούνται. Οκ, okay, δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλλά εδώ και δεν μου δουλεύει συναισθηματικά η ταινία. Και δημιουργούνται και θέματα continuity, δηλαδή άμα δείτε την ταινία, ελάτε να συζητήσουμε στα σχόλια ότι γαμάνε λίγο το continuity με τι ταινίε που έρχονται μετέπειτα. Η δράση ήταν μέτρια, η φωτογραφία ήταν κάτω του μετρίου, δηλαδή ήταν πραγματικά πλαστικό αυτό το πράγμα που βλέπα και πρέπει να πω ότι απογοητεύτηκα αρκετά. Ωστόσο, ο κόσμο στην προβολή μου χειροκρότησε στο τέλο. Χειροκρότησε επειδή όντω του άρεσε ή επειδή η ταινία τελειώνει με ένα τεράστιο easter egg. Αν η ταινία πάει καλά οικονομικά, ίσω πρέπει να δεχτώ το γεγονό ότι γερνάω και ότι οι καιροί αρχίζουν και με ξεπερνάνε και ότι το κοινό πλέον μεγαλώνει. Μάλλον οι νέοι άνθρωποι του κοινού μεγαλώνουν με άλλο πρόσωπο στα blockbuster. Και οκ, okay, ήρθε η ώρα να, να κάνω πίσω και να θυμάμαι αυτά που μου άρεσαν. Ωστόσο το Avengers 3 μου άρεσε. Κανονικά, και είναι ένα blockbuster τη εποχή μα. Όπω και να έχει, αν η ταινία δεν πάει καλά οικονομικά, πρέπει λίγο να ξανασκεφτούν ότι μετά το endgame, το Avengers 4, βρίσκουν του εαυτού του με μια νέα φάση και με κάποιου πρωταγωνιστές οι οποίοι δεν έχουν στηθεί και πάρα πολύ καλά. Απλά ελπίζω στο να, να συνέλθουν λίγο, να, να πάει κάπω καλύτερο το πράγμα αυτό. Η ταινία έχει πολλά προβλήματα. Μια άχαρη πρωταγωνίστρια ένα σενάριο που είναι σχεδόν τόσο άχαρο όσο η πρωταγωνίστρια βλαμμένα ε, πολιτικό ορθά αμερικανίστικα μηνύματα τα οποία είναι 5-6 στιγμές σε καμία περίπτωση αυτό που είναι όλο το marketing χτισμένο γύρω από αυτό αλλά υπάρχουν και με ενόχλησαν και επιπλέον κλεισίματα ματιού, επικλεισιμάτων ματιού τα οποία δεν έγιναν και ιδιαίτερος κομψά. Αλλά στο τέλος, στην τρίτη πράξη, η Marvel θυμάται ποια είναι και τα φέρνει όλα σε μια διασκεδαστική τρίτη πράξη η οποία είναι μεν generic τρίτη πράξη της Marvel αλλά πάντοτε διασκεδαστική για εμένα μπορώ να χαλαρώσω και να δω ψηφιακέ μπουνιές να φεύγουν στο διάστημα. Καλή η Marvel αλλά άμα συνεχίσει έτσι θα αρχίσω να εκνευρίζομαι που πληρώνω εισιτήριο στον κινηματογράφο γιατί αν δω άλλε τρει άλλε δυο τέτοιε ταινίε από τη Marvel, ε, δεν θα αντέχω άλλο Marvel. Θα πρέπει να, τα, να το κόψουμε. Εσεί το είδατε το Captain Marvel, θα το δείτε, σα άρεσε, δεν σα άρεσε. Πείτε μα κάτω στα σχολεία. Και να απολαύσατε αυτό το βίντεο, κάθε σα like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι θα μα βοηθήσει και εμά να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε. Δεν έχω το κουράγιο, απλά στην υγεία σα και σε καλύτερη Marvel.